Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Νέα τροφή στα σενάρια, η ακεντρική διαχείριση των κόκκινων δανείων μέσω της δημιουργίας Bad Bank έδωσε το χθεσινό σφυροκόπημα των τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο. Μετά και τις χθεσινές εξελίξεις που ενέτειναν το κλίμα ανησυχίας που υπάρχει για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τραπεζίτες με τους οποίους μίλησε το insider.gr δεν απέκλειαν πλέον το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζίτες θέλουν να αποφύγουν μια νέα προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης, ειδικά στη τρέχουσα αρνητική συγκυρία, καθώς φοβούνται ότι η πρόσβαση σε νέα κεφάλαια θα είναι και πολύ δύσκολη αλλά και πολύ δαπανηρή. Το ενθαρρυντικό για την κυβέρνηση μήνυμα του Μάριο Σεντένο ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων είναι δημοσιονομικό και όχι διαρθρωτικό δεν φάνηκε να πείθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αντίθετα, παίρνει αποστάσεις από την παρέμβαση του Προέδρου του Eurogroup και επιμένει ότι η περικοπή των συντάξεων είναι διαρθρωτικό μέτρο. Κατά την άποψη του Ταμείου, στόχος του συγκεκριμένου μέτρου είναι πρώτον να εξισορροπήσει τη σύνθεση των δαπανών στην Ελλάδα, παρέχοντας περισσότερη κοινωνική υποστήριξη προς τους νεότερους και λιγότερη προς τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και δεύτερον, να καταστήσει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πιο βιώσιμο. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θέμα ημερών είναι η κατάθεση του νόμου πλαισίου για την αξιοποίηση των 10 οργανισμών λιμένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Στόχος του Ταμείου είναι μέσα στο Νοέμβριο να ξεκινήσει η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που υπάρχει και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και να ακολουθήσουν τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ιγουμενίτσας, Πάτρας και Ραφίνες. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.